Μιλάω για την δήλωση του Πρωθυπουργού. Εκείνο που χρειαζόμαστε σαν χώρα είναι να συγκροτήσουμε μια πραγματική μεταναστευτική πολιτική. Η οποία έχει τα χαρακτηριστικά και της, αν θέλετε, φύλαξης των συνόρων με ανθρωπιστικούς όρους. Και εδώ θα ήθελα να σας βάλω το ζήτημα. Πάντως, αυτή η δήλωση του Πρωθυπουργού εσάς χτύπαγε. Δεν έχει χτυπηθεί ποτέ. Που έχετε μια χαλαρή διάθεση πάνω να στο μας θέμα αυτό. Με συγχωρείτε, να μας χτυπήσει. Να μας πολιτικά χτυπήσει, το λέω. Να μας χτυπήσει πολιτικά. Ναι. Δεν έχω καμία, και το καταλαβαίνω ως μια αντιπαράθεση σε επίπεδο λογικής. Ναι. Το να χρησιμοποιήσεις όμως μια επίθεση βάρβαρη, η οποία έχει γίνει στη Γαλλία για να χτυπήσει τον πολιτικό σου αντίπαλο, εμείς προσωπικά, εγώ προσωπικά, αλλά και εμείς σαν πολιτικός χώρος, ποτέ δεν θα το κάνουμε. Mm-hmm. Δεν θα κάναμε, πώς να σας το πω, ένα οτιδήποτε πράγμα που αφορά αυτό το ζήτημα. Ήθελε να χτυπήσει, με συγχωρείτε, κύριε Βίτσα. Υπάρχει μια λογική. Τις παλιές σας δηλώσεις και πολιτικές και αποφάσεις. Καλά, και ας χτυπάει τον αέρα ή ένα εντόνι που πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Εντάξει, είχατε πάρει εμείς κάτι αποφάσεις οι οποίες ήταν... Αυτή τη στιγμή τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε, καταρχήν, είπα, μια συγκεκριμένη μεταναστευτική πολιτική. Έχει να κάνει με τον ανθρωπισμό, έχει να κάνει με τις ανάγκες της χώρας, έχει να κάνει με τις ανάγκες της Ευρώπης. Για μας είναι σοβαρότατο ζήτημα ότι η διαδικασία για την Ελλάδα του Δουβλίνου 2 και του Δουβλίνου 3 πρέπει να αλλάξει. Δεν βοηθάει. Ότι δεν βοηθάει. Εμάς πιέζει την Ελλάδα. Είναι σοβαρότατο ζήτημα ότι πλέον θα πρέπει, γιατί παλιότερα ήταν σωστό αυτό το πράγμα. Ο ελληνικός λαός είναι ένας δημοκρατικός λαός. Όμως μέσα από μια διαδικασία και σε επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης υπάρχουν στρεβλώσεις. Αλλιώς πώς αναπτύσσονται φασιστικά φαινόμενα σε μικρό επίπεδο. Και αυτό συνδέεται και με το τι κάνουμε και σε επίπεδο κοινωνίας και οικονομίας. Άλλο πράγμα το γεγονός ότι αν ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στη χώρα, επειδή δεν έχει να φάει στη δικιά του τη χώρα, γι' αυτό έρχεται, δεν έρχεται για διακοπές, θα πρέπει να φιλοξενηθεί κτλ. Άλλο πράγμα είναι ότι πρέπει να ισχύσει και όλοι να έχουν τον κατώτατο μισθό και όχι να υπάρχει μαύρη εργασία. Αυτά είναι ζητήματα που εμείς θα πρέπει να δούμε. Και άλλο πράγμα να σου απαγορεύει, αν θέλετε, τη μετακίνηση και να υπάρχει επιστροφή στην Ελλάδα. Αυτό συμβαίνει μέχρι στιγμής. Και αυτό συμβαίνει. Έχουμε δεχθεί 1 εκατομμύριο ξένους. Πόσους άλλους θα δούμε. Με τα ανοιχτά σύνορα που επαγγέλλεται ο ΣΥΡΙΖΑ, θα παντρευτούμε πόσους. Πώς θα πάμε δηλαδή. Τα λέει τους πνίξαν τα λεφτά. Εμείς δεν επαγγελόμαστε ανοιχτά σύνορα. Γι' αυτό το λέω, Τραγάκη μου. Δεν επαγγελόμαστε ανοιχτά σύνορα. 4.138 σώσαμε τον τελευταίο καιρό. Ανθρώπινη καρδιά. Η αποτρόπαια αυτή πράξη δεν έχει καμία σχέση με τη μετανάστευση. Καταρχήν ήταν Γάλλοι πολίτες, νομίζω. Ναι. Και δεύτερο, ο ένας παραδόθηκε και είναι Γάλλος πολίτης. Και δεύτερο, έχει να κάνει με το χειρότερο της μορφής φονταμενταλισμό, τρομοκρατία. Είναι τρομοκρατική οργάνωση, έτσι. Και τη λογική της τυφλής βίας. Αυτό πρέπει να καταδικάσουμε. Και απορώ πράγματι, διότι εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία σε τέτοια φαινόμενα που πανευρωπαϊκά καταδικάζονται ομόθυμα, λογικές επιστροφές σε πρακτικές Μπαλτάκου. Αυτό είναι ένα ζήτημα που με ανησυχεί. Αλλά δείχνει και πόσο συγκρατούσαμε εμείς όσο είμαστε στην κυβέρνηση τέτοιες πρακτικές. Έτσι. Να το σημειώσω δεν αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνει. Να το σημειώσω αυτό. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Δεν χρειάζεται να γίνει. Από εκεί πέρα. Πόσο τι συγκρατούσαμε τέτοιες πρακτικές. Ως πρακτική. Από εκεί πέρα. Πρακτική. Άρα συμφωνούμε. Από εκεί πέρα. Τι υπάρχει το άλλο ζήτημα που συνδέεται με τη μετανάστευση. Με τη μετανάστευση έχει δύο όψεις. Η μία όψη είναι βεβαίως η Ελλάδα δεν είναι μια ανοιχτή χώρα. Δεν μπορεί δηλαδή να πούμε ο καθένας σας μπαίνει ελεύθερα προς Θεού. Κανείς δεν είπε τέτοιο πράγμα.